Έχοντας επιλέξει το κατάλληλο κομμάτι δέρματος, σημαδεύουμε την περιοχή εκείνη την οποία θα εργαστούμε. Μεταφέρουμε το σχέδιο το οποίο θέλουμε πάνω στο δέρμα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός εργαλείου που λέγεται περιστρεφόμενο μαχαίρι, χαράσουμε πάνω στο δέρμα το σχέδιό μας και τα σημεία εκείνα που με ειδικά εργαλεία και τη βοήθεια ενός φυριού θα τους δώσουμε μία τρισδιάστατη και ανάγλυφη εικόνα. Κόβουμε στο σχήμα το αντικείμενό μας. Και αφού σημαδέψουμε το σημείο το οποίο θα τρυπηθεί για να στερεωθεί, στρογγυλεύουμε τις άκρες του για πολύ καλύτερο φινίρισμα. Στα τελευταία στάδια τρυπάμε και στη συνέχεια ζωγραφίζουμε το αντικείμενο το οποίο έχουμε κατασκευάσει. Μετά από αρκετές μέρες το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι. Στην τοποθέτηση πλέον, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ένα σουβλί, μία κλωστή και μία βελόνα. Πάντα με μεγάλη προσοχή, διότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση θα ήταν καταστροφική και μία αναστρέψιμη είτε για το έργο το οποίο έχουμε φτιάξει, είτε ακόμα χειρότερα για το σημείο το οποίο το τοποθετούμε.